Το θαύμα του καθαγιασμού του φωτός στα Ιεροσόλυμα αναλύει σε βίντεο που παρουσιάζει αποκλειστικά ο Αντένα, ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης. Με απόλυτο σεβασμό στην πίστη, την αλήθεια και την Ορθοδοξία, καταγράφουμε όλες τις απόψεις αλλά και τις αντιδράσεις του Πατριαρχείου. Ποιες είναι οι τελετές, Σώστιμη Σταυρού, έτσι, τελετή άλλων, ξέρω, υπάρχουν τελετές. Το Άγιο Φως είναι μέσα στις τελετές. Άρα βλέπετε, Χρυσή, που τοποθετεί. Στην βάση που το πρέπει. Τελετή. Στο βίντεο που βλέπετε, ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης εξηγεί κατά τη διάρκεια ξενάγησης προσκυνητών από την Κρήτη στο Ναό της Αναστάσεως τι είναι το Άγιο Φως και με ποιον τρόπο ανάβει. Μεταξύ των προσκυνητών και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλικάκος, συγγραφέας του βιβλίου «Λύτρωση», που μας παραχώρησε το υλικό. Το φως είναι άγιον, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Το ευλογεί η Εκκλησία και είναι το Άγιο Φως. Όπως ευλογεί, ας πούμε, το νερό και ο ιδιασμός, ευλογεί φυσικό φως. Είναι φυσικό φως. Έτσι δεν κατέρχεται κανένα φως από τον ουρανό. Αυτό είναι δολατρία, είναι καταναγκασμός. Κατέρχεται η Θεία Χάρις αοράτος. Και μάλιστα μέσα στην ευχή λέει, εδώ ανάπτωμεν εκ του εν τον Παναγίο τάφο, ενδελεχώς, που θα πει συνεχώς, εκαιωμένου φωτός. Θέλει να πει με άλλα λόγια της ακίνητος κανδύλου. Δεν είναι σταυροφόροι αυτοί που διαστρέψαν την αλήθεια. Αυτοί το έκαναν θαύμα για να υποβάλουν το λαό. Όπως και χίλιες διοξασίες. Πού κάναν και το παπαλάθητο και χίλια και χίλια δύο πράγματα. Και έτσι λέει και αυτό και τότε άλλαξε. Φύγανε σταυροφόροι και δυστυχώς το πήραν εμείς. Και επειδή ο κόσμος έχει συνηθίσει, δεν τους λένε ποτέ την αλήθεια πολύ. Και το Πατριαρχείο λέει τελετή το ίδιο φωτός. Δεν λέει θαύμα. Παρότι είναι θαύμα με εμένα, αλλά το εκκλησιαστικό του είναι καθαγιασμένο. Έτσι. Και μπορεί να κάνει και θαύματα με την πίστη. Είναι γεγονός πως την περιγραφή του Αγίου Φωτός στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δεν υπάρχει αναφορά στη λέξη θαύμα. Αυτό όμως άλλαξε στις 23 Ιουλίου του 2018 και πλέον το Άγιο Φως περιγράφεται ως μυστηριώδης τελετή. Πριν από αυτό, το επίσημο site των Ιεροσολύμων έκανε λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο, το Μέγα Σάββατο. Και ο λαός είναι καιρός που να το καταλάβει. Αυτό το πράγμα και να καταλάβει ότι είναι ένα Άγιο Φως, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι, όχι να έρθει από πάνω φως, είναι δολολατρία πάνω. Τέτοια κάνανε δολολάτρες κάνανε. Ξέρεις κόλπα, τέτοια κάνανε. Και μερικοί αγύρτες κάνανε, μπορεί και για κληρική ακόμα. Η πίστη είναι αμφισβήτητα το δυνατότερο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Εκατοντάδες άνθρωποι ανά τους αιώνες δηλώνουν πως έχουν βιώσει το θαύμα του Αγίου Φωτός. Στο διαδίκτυο υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο που, όπως αναφέρεται στις περιγραφές, αποδεικνύουν το θαύμα. Ένα από τα πιο προβεβλημένα εκείνο του 1994 με τη ράβδο μπλε φωτός που πλημμυρίζει το Ναό της Αναστάσεως. Σε άλλα βίντεο αναδεικνύεται η λεγόμενη και διαδεδομένη ακαΐα. Όμως ο αγιοταφή της αρχιερέας έχει διαφορετική άποψη. Μια τελετή τοπική. Αλλά επειδή δεν είναι στον Παναγιο Θάφο, και είναι μεγάλη σημασία, έτσι. Και επειδή στη συμμετοχή ξέρω ότι πέραν 10.000 κόσμο. Και είναι ανεξτάσει εκεί. Και λοιπόν με κύριο Ανάβη, πέρα από την Ανάβη. Είναι παρέστηση. Γιατί η Εκκλησία μας είναι πολύ πραγματιστική. Ποιο είναι η παρέστηση, ποιο είναι. Αυτά που βλέπουν καμιά φορά. Είναι η ανάψα κρατήσα και ανάψα μόνο αυτή. Δεν ανάψα. Η ακαΐα ισχύει. Όχι, και παρακαίει και πρέπει να καίει και πιο πολύ από το άλλο φως για να βάλουμε γνώση. Η ακαΐα δεν ισχύει δηλαδή. Πώς. Η ακαΐα. Τι, όχι. Επειδή είμαστε όλοι δρομένοι αυτή την ώρα, λίγο το περνάνε έτσι. Κράτα το έτσι λίγο να δεις. Εγώ σου λέω το Άγιο Φως πρέπει να καίει και πιο πολύ από τα άλλα φώτα. Μπας και συνέλθουμε. Στο ρεπορτάζ του Αντένα που παρουσιάστηκε με απόλυτο σεβασμό στην πίστη, την αλήθεια και την Ορθοδοξία, καταγράφηκαν όλες οι απόψεις και οι αντιδράσεις του Πατριαρχείου. Τα Ιεροσόλυμα χαρακτήρισαν τα βίντεο του δημοσιογράφου Δημήτρη Αλικάκου παρανόμως βιντεοσκοπημένα και τις μαρτυρίες του βιβλίου του αποκοίματα φαντασίας. Χωρίς τη δική τους γνώση ότι βιντεοσκοπούνται όπως οι ίδιοι δηλώνουν και χωρίς οποιαδήποτε συγκατάθεσή τους για να κυκλοφορούν αυτά τα βίντεο, άρα μιλάμε για παράνομη πράξη, εμφανίζονται τους πατέρες της Εκκλησίας να δηλώνουν δήθεν ότι η αφή του Αγίου Φωτός δεν γίνεται κατά τον τρόπο που η επίσημη ελληνοορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει, αλλά ότι είναι ένα προϊόν, ας το πούμε έτσι, θρησκευτικής απάτης, διότι υποτίθεται το φως το ανάβει με αναπτήρα κάποιος. Είναι μια βαρύτατη προσβολή στον ίδιο το θεσμό,
δεν μπορεί να προέρχεται αυτό ποτέ από εκπροσώπους του Πατριαρχείου, που αν άλλωστε ήθελαν να το πούν, θα το λέγανε και δημόσια. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, δεν υπάρχει υποκλοπή. Ως απόδειξη, απέστειλε στο κανάλι φωτογραφία από την κύρια συνέντευξη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του, τον σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου Ισίδωρο, που αναφέρει πως ανάβει την ακίνητη κανδύλα με αναπτήρα. Στη φωτογραφία αυτή φαίνεται πως τόσο η κάμερα αλλά και το μαγνητόφωνο ήταν εν γνώση του συνεντευξιαζομένου.